βλέπουμε μία μετατόπιση. Είναι μια αλλαγή αυτό, δεν είναι. Βλέπετε δηλαδή μεγάλες επιφάνειες. Οι μεγάλες επιφάνειες, μεγαλύτερα έργα από ό,τι είχαμε πριν. Και μάλιστα τρίπτυχα. Τα τρίπτυχα έχουν να κάνουν με τη σχέση ανάμεσα στην περιφέρεια και στο κέντρο. Η σχέση ανάμεσα στην περιφέρεια και στο κέντρο είναι πολλές φορές μια συμβολική αναφορά τη σχέση ανάμεσα στο έξω και στο μέσα. Το έξω και το μέσα επίσης μπορεί να αναφέρεται στο έξω και το μέσα του ίδιου μας του εαυτού. Οπότε υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Τα έργα μεγαλώνουν πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως και τα προηγούμενα έργα και αυτά τα δουλεύει ως πυρόπλο στο πάτωμα. Στο πάτωμα έχει μια χειρονομιακή λειτουργία. Γιατί το πάτωμα, όπως το έκανε και ο Πόλο τη δεκαετία του 50, έτσι, δουλεύει σαν η αντίσταση της σωματικότητας. Σημαίνει ότι το δουλεύει γύρω-γύρω, έτσι. Σημαίνει ότι δουλεύει γύρω-γύρω. Ναι. Του Πόλο είναι πιο εύκολο να το δουλέψει γύρω-γύρω αυτό. Όχι, και μετά πέφτει απάνω και το επεξεργάζεται σε μικροτεχνικές. Πάντως η ουσία είναι ότι βλέπουμε πια πολύ μεγάλα μεγέθη και στη σειρά όραμα που είναι εκείνα τα κακοφωτισμένα τρία στο βάθος που είναι εξαιρετικά έργα αλλά θέλουν λίγο χαμηλότερο φωτισμό για να βγούνε αυτό που λέμε φωτερά σκοτάδια. Αυτό είναι καλύτερα φωτισμένο εδώ και αναδεικνύει αυτή τη διαδικασία και εδώ έχουμε και μία αναφορά, κάποιος το παρατήρησε πριν, πολύ ωραία, που μίλησε για το Ρέμπραντ στους Τενεμπρόζι. Θυμάστε δηλαδή εκείνη την περίοδο όπου το κιαροσκούρο δούλευε, στην αρχή με τον Καραβάτζο, όπου υπήρχε το κιάρο και το σκούρο, δύο αντίπαλα στοιχεία, το φως και το σκοτάδι, τα οποία μάχονταν και στη συνέχεια ο Ρέμπραντ άρχισε να συμφιλιώνει την πάλη του φωτός με το σκοτάδι και να απλώνεται το ενδιαφέρον του στις ενδιάμεσες τονικότητες. Αυτό έκανε ο Ρέμπραντ. Όλο το ενδιαφέρον του Ρέμπραντ είναι ότι στο μανίκι της Εβραίας Νύφης μπορεί να ανακαλύψετε χιλιάδες τονικότητες που προσυδειάζουν σαν εικόνες μικροσκοπίου ή σαν εικόνες σύμπαντος. Εδώ λοιπόν έρχεται μια ζωγραφική που φέρνει το Σπυρόπουλο πάρα πολύ κοντά σε αυτή τη διαδικασία. Την ονομάζουμε συμβατικά τα φωτερά σκοτάδια. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το πολύ σκοτεινό στοιχείο και έρχεται κυρίως από το κέντρο ένα φως. Έχει ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Ο Σπυρόπουλος ήταν λίγο σφίγγα, δεν έλεγε ποτέ τίποτα σαν ερμηνεία, ό,τι και αν τον ρώταγες, αλλά ζούσε αυτές, ούτε και ήταν ένας διανοούμενος, ήταν ένας τεχνίτης όπου ζούσε την ίδια τη σχέση του με το υλικό και είχε την ικανότητα αυτό το πράγμα να μεταμορφώνει και να το μετουσιώνει ουσιαστικά στο έργο. Έλεγε λοιπόν για αυτό το στοιχείο, διάφοροι μελετητές έχουν δει κάτι. Ο Σπένσερ έχει μια ωραία αναφορά στην Ελλάδα. Ενώ δεν είναι Έλληνας ο Σπένσερ, διαπιστώνει ότι αυτό έχει να κάνει με την Ελλάδα. Στην ερώτηση Ελλάδα, αυτό το σκοτάδι Ελλάδα, και πώς είχα την εντύπωση ότι τα χρώματα και τα φώτα που χρησιμοποιώ στις τουριστικές αφίσες είναι η Ελλάδα. Λέει ο Σπένσερ, στην Ελλάδα ο ήλιος δεν αποτελεί επί μακρόν φιλικό ζωογόνο φαινόμενο. Το περισσότερο καιρό αποστραγγίζει τη ζωή από τη φύση, ξεραίνοντας και καθιστώντας άγωνο ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας, ξασπρίζοντας και απογυμνώνοντας ακόμα και αυτές τις ίνες της γης. Αυτές οι ίνες, αυτά τα κατάξερα βουνά, τα βαθιά χαραγμένα, αυτά τα βραχώδια κρογιάλια, θα τα βρούμε στα έργα του Σπυρόπουλου. Τα βλέπαμε καθαρά στα πρώτα του τοπία, με τις σπασμένες οδοντοτές δεμένες μεταξύ τους φόρμες και στα φωτεινά χρώματα. Τώρα όλα αυτά τα στοιχεία είναι πιο βαθιά, πιο ανεπτυγμένα, πιο χωνεμένα, πιο ξερά, πιο άγωνα. Ο Ραγκόν λέει ένα πολύ ωραίο το 64 για αυτά στην έκθεση. Από τις αρχές του 64 η νύχτα απλώνεται πάνω σε αυτή τη ζωγραφική. Η σκοτεινιά κατατρώει την επιφάνεια του πίνακα που δεν φωτίζεται πια παρά μόνο σε μερικά σημεία. Ο Έλγκαρ λέει, φανταστείτε μια ζωγραφική τυλιγμένη μέσα στη νύχτα, ένα σκοτάδι διάφανο που διαπερνιέται από αμυδρές υπόλευκες λάμψεις, από όχρες σβησμένες από υπόκοφες αστραπές. Πολύ ωραία, έχει μια αναφορά για αυτά τα έργα. Μένω λίγο σε αυτά, γιατί και στη φιλολογία περί αυτών, διότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια έργα σε αυτή την έκθεση, τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην μπούμε στη διαδικασία να τα εξιχνιάσουμε. Εδώ απαντάω με αυτό που είχε πει ο Προκοπίου πάρα πολύ ωραία για αυτό το λόγο και έλεγε «Σήμερα σκεπάζει τους πίνακες ένα πυκνό σκοτάδι με ζεστές διαφάνειες σιένας, από τις οποίες ξετυλίγονται ζώνες γκρίζες και προβάλλουν μικρά σήματα φωτός, άσπρα ή κόκκινα. Οργανώνεται σε κατακόρυφες και οριζόντιες φωσφορικές τροχιές, ένα νυχτερινό όραμα που ανασταίνει τους Τενεμπρόζι του 17ου αιώνα, Ρέμπραντ κτλ., στην ανικονική ζωγραφική των ημερών μας.
Ανακαλύπτοντας το παρελθόν, το αποσπούμε από τα χέρια της λύθης και του θανάτου. Πλουτίζουμε το παρόν όταν ενσωματώνουμε στην ύπαρξή μας την ιστορική εμπειρία. Κάθε ζωντανός καλλιτέχνης ή στοχαστής μοιάζει με τον Οδυσσέα, που για να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος έπρεπε να κατέβει στον Άδη και να μιλήσει με τις σκιές των νεκρών. Η θητεία στον Άδη ήταν η είσοδός του στην ωριμότητα και την πληρότητα. Μου βάζει λοιπόν ο Προκοπίου ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Το ένα είναι πώς αυτό συνδέεται με το Ρέμπραντ, με την παλιά ζωγραφική. Μπορεί, ναι, μπορεί. Γιατί και ο Ρέμπραντ διερευνούσε αυτόν τον μη τόπο ανάμεσα στο εγώ και στον άλλον, στο φως και το σκοτάδι. Όλη τη ζωγραφική αυτό κάνει. Και ο Σπυρόπουλος αυτό το πράγμα προσπαθεί να κάνει με το φως και το σκοτάδι. Επίσης υπάρχει αυτό που λέει ο Προκοπίου για τον Οδυσσέα, είναι πάρα πολύ ωραίο διότι τα έργα του, παρόλο που είναι σκοτεινά, εγώ έφερα τα παιδιά της Αγκαλό, τα οποία ήταν μικρά, 18 χρονών, και το φοβήθηκα. Λέω, αυτά είναι τα παιδιά του SMS. Τα παιδιά της έτοιμης ψηφιακής εικόνας, τόσο έντονης και τόσο λαμπερής. Πώς θα δούνε τα φωτερά σκοτάδια του Σπυρόπουλου και θα σταθούνε. Και τους φέρνω και τους λέω, κάντε παιδιά 5 λεπτά μία βόλτα, κάντε τα ένα γύρο και ελάτε εδώ να αρχίσουμε. Τα 5 λεπτά είναι 15. Όχι γιατί κάναν κάτι άλλο, αλλά γιατί απορροφήθηκαν σε αυτά. Και τους λέω, ποια σας αρέσανε? Μας αρέσανε και τα σκοτεινά πάρα πολύ. Εντυπωσιάστηκα γιατί νόμιζα ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με την καταβύθιση και την ανάδυση, που είναι θέματα τα οποία πρέπει μάλλον να τα βιώσεις στη ζωή σου, να πιάσεις πάτους για να ξανανεύεις και να μπορέσεις να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι να τυλίγεσαι από ένα σκοτάδι και ξαφνικά ο εσωτερικός σου πυρήνας να αποκτάει ένα πάρα πολύ δυνατό φως, που ενώ είναι πολύ μικρό σαν ποσότητα στην όλη επιφάνεια του πίνακα, είναι πάρα πολύ ισχυρό σαν τόνος και σαν χρωματική ένταση. Και αυτό και αυτό. Και αυτό το πράγμα είναι για τον Σπυρόπουλο ένα είδος συσπήρωσης και ανάπτυξης. Είναι όπως πολύ ωραία το αναφέρει ο Γιάννης ο Παπαϊόν για αυτή την περίοδο, που λέει ότι τα έργα αυτής της περίοδου αποτελούν ασκήσεις στην υποβλητικότητα της υπαινικτικής έκφρασης και εκπορεύονται από μια ενστικτόδη τάση του καλλιτέχνη για αυτοσυγκέντρωση και περισυλλογή, αντίδραση σε έναν κόσμο που νιώθει να κλειδονίζονται οι αξίες του. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ότι μαζεύεσαι, το ότι κλείνεσαι, και αν είσαι άνθρωπος σαν το Σπυρόπουλο που έχεις έναν μεταανθρωπισμό, θα λέγαμε, μια βαθιά εμπιστοσύνη στη δυνατότητα του ανθρώπου να διαχειριστεί την εμπειρία του, τότε μέσα σε αυτό υπάρχουν επεισόδια που λειτουργούν σαν τις χειρολαβές του τρένου της ζωής, από τις οποίες μπορεί να κρατηθείς, γιατί ξέρεις ότι αυτό το πράγμα εν δυνάμει θα απλωθεί και τα σκοτάδια θα ξαναγίνουν αυτό που λέει ο Πεάν, φωτερά. Φωτερά, θα απλωθεί παντού. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό κάνει αυτά τα έργα να μην είναι βαριά σαν ατμόσφαιρα, αλλά να μας δίνουν την πεποίθηση ότι οι διεργασίες που συμβαίνουν εκεί μέσα οδηγούν προς κάπου. Αυτό το στοιχείο της εξέλιξης το είδαμε από την αρχή, ότι όλα τα έργα του Σπυρόπουλου ουσιαστικά εμπεριέχουν ένα εκπληκτικό στοιχείο εξέλιξης. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι τα έργα του Σπυρόπουλου, αν τα ξαναδείς μετά από καιρό, είναι σαν η ίδια η ύλη να έχει επενεργήσει επάνω τους. Το πολύ ενδιαφέρον δεν είναι τόσο αυτό, είναι το πώς καταφέρνει σε αυτή τη διαδικασία και υπάρχει μια τόσο έντονη πνευματικότητα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι το αξιοθαύμαστο στο έργο του Σπυρόπουλου, ένας τεχνίτης της ύλης, ένας άνθρωπος που δούλευε τις ίνες του Μουσαμά, ξαναπήγαινε από πάνω, ο μόνος ζωγράφος ο οποίος τελειωμένα έργα που έχουν εκτεθεί σε γκαλερί, μεγάλα, τα παίρνει και τα επιζωγραφίζει μετά από λίγο. Χαλάει το προηγούμενο. Και δεν το κάνει γιατί, όπως το έκανε ο Χάιμ Σουτίν ή ο Βαν Γκογκ από ένδυα, γιατί δεν είχε να αγοράσει καινούριους μουσαμάδες. Το κάνει γιατί λέει, όταν το είπα με 50 λέξεις. Πλίαρος ήμουνα. Τώρα θέλω να το πω με 20. Αλλά θα πω το ίδιο. Αυτό σημαίνει τι? Ότι από τις 20 λέξεις, η κάθε λέξη θα έχει μια διαφορετική πυκνότητα και ένα άλλο ειδικό βάρος. Μια μεγαλύτερη σημασία. Άρα, μικραίνω
το εύρος για να εισχωρήσω ουσιαστικά στο βάθος. Αυτό το βάθος έχουν τα έργα του 63 και του 64 που κουβεντιάζουμε, αυτά δηλαδή τα φωτερά σκοτάδια. Και σε εκείνη τη διαδικασία που είδαμε πριν που είπε ο Γιάννης για το χρόνο, και εδώ υπάρχει χρόνος, αλλά ένας βαθύς χρόνος. Ένας χρόνος που γίνεται σχεδόν κοσμικός. Αυτά τα έργα, εκείνα τα έργα ήταν πιο γήινα. Αυτά τα έργα είναι πιο κοσμικά. Και έχουν κάτι που πάρα πολύ ωραία το αναφέρει έτσι ο Ιόναν, που είπε δεν μοιάζουν να συμβολίζουν κάτι που έχει χτιστεί, αλλά κάτι καθαρά πνευματικό. Και πού έγινε η πνευματικότητα δηλαδή. Εσείς το καταλαβαίνετε αυτό το πνευματικό στοιχείο που υπάρχει. Πώς επιτυγχάνεται το πνευματικό, τι είναι το πνευματικό. Ξέρετε, υπάρχει αυτό που λέμε, αυτό που έλεγε ο Αργκάν πάλι το έλεγε πάρα πολύ ωραία, υπάρχει ο αρχιτέκτονας και ο μάστορας. Αυτοί οι δύο διαφοροποιούνται, λέει, ως προς το εξής. Ο αρχιτέκτονας έρχεται για να χτίσει κάτι με ένα προσιλυθέν σχέδιο. Κάνει το σχέδιο στο χαρτί, εδώ, λύνει όλα τα προβλήματα που έχει και μετά έρχεται να το υλοποιήσει και λέει θέλω αυτό το υλικό για να κάνουμε αυτό, αυτό για να κάνουμε αυτό. Ο μάστορας, λέει ο Αργκάν, αρχίζει διαφορετικά. Πάει εκεί που θα χτιστεί το κτίσμα, κοιτάει γύρω του και βλέπει τι διαθέσιμα υλικά υπάρχουν. Ποιοι σχιστόλιθοι υπάρχουν στην περιοχή, πώς λειτουργεί το κοκκινόχωμα, πώς λειτουργούν αυτά. Για να πάρω λοιπόν αυτά και να μπορέσω να δω πώς μπορώ να τα φτιάξω με έναν τέτοιο τρόπο που να γίνουν δομικά στοιχεία. Αυτό το πράγμα, ο Σπυρόπουλος, το μαστόρεμα δηλαδή, το κάνει πάρα πολύ. Βεβαίως καταλήγει ένα νοητικό μαστόρεμα, διότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Και εκεί ακριβώς είναι και η πνευματικότητα του, ότι είναι ένα είδος άσκησης αυτό. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου έχει να κάνει κυρίως με τη συνείδηση του αντιληπτικού του μηχανισμού. Ένα είδος όπου αναμετρώνται όλα αυτά, το εγώ απέναντι στο όλον. Αυτό ο Σπυρόπουλος το αντιμετώπιζε σαν τεχνικό κομμάτι. Ο πιστός, όταν ένας πιστός μπαίνει σε μια εκκλησία, τι αισθάνεται. Ότι ακυρώνεται το εγώ του και ταυτίζεται με το όλον. Ο Σπυρόπουλος αυτό το έκανε στο έργο. Προσπαθούσε όλα όσα έχουμε δει έργα, σε κανένα από αυτά τα έργα δεν αφήνει ανιεράρχητο το οποιοδήποτε στοιχείο, το παίρνει και το ενσωματώνει στο όλον. Αυτό το κάνει άλλοτε με τις λαζούρες, άλλοτε με το βερνίκι, άλλοτε με το λάδι τον ευθυλίτικο που παίρνει από πάνω και χωνεύει. Δηλαδή, έχω την αίσθηση, βλέποντας τα έργα του Σπυρόπουλου, ότι όλα τα μικρά επεισόδια που συμβαίνουν εδώ έχουν τελικά ενταχθεί σε ένα όλον. Έχουν χάσει δηλαδή τον εφήμερο περιστασιακό και ανεκδοτολογικό τους περιεχόμενο. Αυτό είναι καθαρά πνευματική άσκηση. Όταν κάνει κάποιος διαλογισμό, αυτό κάνει. Ακυρώνει τα μικρά ασήμαντα επεισόδια για να επικεντρωθεί σε ένα είδος βαθύτερης ουσίας. Ο Σπυρόπουλος αυτό το κάνει, αλλά όχι μέσα από ασκήσεις διαλογισμού, μέσα από ασκήσεις ζωγραφικής επεξεργασίας. Και αυτό είναι και το πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέμε ότι τα έργα του αυτά έτσι, προϋποθέτουν ένα είδος αναστοχαστικής στάσης απέναντί του. Εγώ λυπάμαι που σας λέω όλα αυτά τα πράγματα με την έννοια του ότι θα ήθελα να μην σας λέω τίποτα και να κάτσουμε εδώ και να πηγαίνουμε μπροστά από το κάθε έργο, καθένας από εμάς, και να έχουμε τη δυνατότητα να χαθούμε σε αυτές τις διαδρομές όπου θα αναμετράτε το έργο με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αλλά ξέρω ότι επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που δουλεύει με άλλες παραστατικές αφετηρίες, χρειαζόμαστε κάποια κλειδιά. Και αν σας μιλάω τόση ώρα, είναι κυρίως για να σας δώσω μια αρματιά από κλειδιά, να μπορείτε να αποκρυπτογραφείτε πράγματα και στη συνέχεια είναι το ωραίο. Όχι τώρα, που θα πάρετε αυτή την αρματιά και θα αρχίσετε μόνοι σας να ξεκλειδώνετε όλα αυτά τα στοιχεία και να λειτουργείτε μέσα ακριβώς από αυτές τις αναζητήσεις.